Απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο Ξάνθης η αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι συμβασιούχοι του Δήμου προκειμένου να λάβουν έναντι τμήμα των δεδουλευμένων τους. Η αίτηση δικάστηκε και απορρίφθηκε στις 19 Απριλίου και πλέον οι συμβασιούχοι του Δήμου Ξάνθης παραμένουν απλήρωτοι επί 4 μήνες, βιώνοντας όπως καταγγέλνουν τραγικές καταστάσεις. Τώρα ελπίζουν να δοθεί λύση και να λάβουν μέρος των μισθών τους μετά τις 8 Μαΐου, οπότε και έχει οριστεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν υποβάλει, προκειμένου να τους καταβληθεί η μισθοδοσία 4 μηνών. Η απόφαση του Ιρηνοδικείου πάντως προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στους συμβασιούχους, αφού όπως σημειώνουν σε ανάλογες περιπτώσεις συναδέλφων τους υπήρξαν θετικές δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς για μας δεν ήταν μόνο αρνητική απόφαση, ήταν μια απόφαση σοκ. Δεδομένου ότι αναμέναμε από το δικαστήριο μετά την συνομολόγηση και τον, θέλω να το τονίσω αυτό, των δημάρχων, όπου ήταν παρόντες και οι ίδιοι δήμαρχοι, και ο δήμαρχος της Ξάνθης ο Μπάπης ο Δημαρχόπουλος και ο Θωμάς ο Μίχογλου, εκπροσωπώντας τους εργαζομένους της, του συνδέσμου, γιατί είναι και εκεί 10 εργαζόμενοι. Δυστυχώς ζητήσαμε προσωρινή διαταγή για τα δεδουλευμένα μέρος των χρημάτων μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν προσδιοριστεί για τις 8 Μαΐου. Δυστυχώς το αίτημά μας απερίφθη. Απερίφθη το αίτημα το δικό μας τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα παρόμοιο αίτημα δεν υπήρχε. Πλέον οι εργαζόμενοι είναι αγανακτισμένοι, είναι σε απελπισία, εργάζονται 4 μήνες και πλέον και όπως αντιλαμβάνεστε οι λογαριασμοί έρχονται σε καθημερινή βάση και μας τους δείχνουν οι εργαζόμενοι και τους δίνουν και στα κανάλια. Με το ζόρι κρατάμε τους εργαζόμενους προκειμένου να μην προβούν σε κάποια κίνηση η οποία δεν θα είναι καλή ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για κανέναν άλλον. Η μόνη ελπίδα πλέον εναπόκειται στο γεγονός ότι συνεδριάζει στις 28 Απριλίου η Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπου θα αποφασίσει για το σύνολο των εργαζομένων, για το τι μέλη γενέστε, όχι μόνο για την αποπληρωμή των 4 μηνών και πλέον, αλλά και για την παραμονή τους. Αν και εκεί δεν υπάρξει άσπρος καπνός, η μόνη περίπτωση είναι να περιμένουμε στις 8 Μαΐου, όπου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα και τουλάχιστον να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα. Εν όψη αυτής της συζήτησης για τα ασφαλιστικά μέτρα, αυτή η απόφαση χθεσινή, τι ψυχολογία σας δημιουργεί και τέλος πάντων αν ψαλιδίζει τις ελπίδες σας? Και μόνο η αρνητική απόφαση νομίζω ότι τα λέει όλα. Μια απόφαση που είναι κόλαφος για τους εργαζόμενους, δεν την περίμενε κανείς. Σας είπα ότι είναι απελπισμένοι, είναι αγανακτισμένοι, δεν ξέρουν σε ποιες κινήσεις πλέον να προβούν οι εργαζόμενοι. Εμείς είμαστε μαζί τους, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Είμαστε πλέον οι μόνοι, όπως προείπα, απλήρωτοι, οι μόνοι που συνεχίζουν να δουλεύουν κάτω από αυτό το καθεστώς και δυστυχώς όλα αυτά είναι αρνητικά για τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, πάλι θα το ξαναπώ, είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων και του ηλεκτρικού αλλά και της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, με αποφάσεις πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων υπήρξαν προσωρινές διαταγές και έλαβαν έναντι των δουλευμένων τους συμβασιούχοι εργαζόμενοι σε δήμους του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και συμβασιούχοι του Δήμου Πειραιά καθώς και άλλων δήμων της χώρας προκειμένου να εξασφαλίσουν στοιχειώδη διαβίωση.